Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα κάνω μια μερική αναφορά σε άρθρα του νομοσχεδίου. Δεν ήταν δυνατόν και από την... δεν είχαμε και το χρόνο να επεξεργαστούμε και ζητήματα που αναφέρθηκαν και από τους φορείς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και στην επόμενη τοποθέτησή μας και στην Ολομέλεια βέβαια. Αν κάτι πραγματικά επιβεβαιώθηκε και από την διαδικασία που προηγήθηκε στη συζήτηση με τους φορείς, είναι ότι αυτό πραγματικά που έσπευσε να κάνει η κυβέρνηση με την τροποποίηση ενός νόμου που ψήφισε πριν 4 μήνες, είναι το να κάνει ακόμα πιο αντιδραστικό και κατασταλτικό το χαρακτήρα της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αναδεικνύοντας ουσιαστικά ότι το κύριο μέλημά της είναι η ενίσχυση της πολιτικής που εντείνει τον εγκλωβισμό των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών και στα νησιά και στη χώρα συνολικά, έχοντας ουσιαστικά με προθυμία αναλάβει το ρόλο της μετατροπής ολόκληρης της χώρας και των νησιών στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο, δίκαια αν θέλετε ανησυχεί και επισημάνθηκε και από το σύνολο των φορέων ότι η λογική που διατρέχει το νομοσχέδιο της γενίκευσης της κράτησης σχεδόν για όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες άσυλο, πέρα από την απαράδεκτη κατάσταση που θεωρούμε δεδομένο ότι θα δημιουργήσει και στα νησιά όπου η κυβέρνηση παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που υπάρχουν από τη μεριά των νησιωτών θέλει να δημιουργήσει απόλυτη, ως μοναδικό τέλος πάντων χώρο τα κέντρα κράτησης, την ώρα που μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικό επιγκλωβισμό και αποσυμφόρηση των υπαρχόντων χώρων κράτησης. Και αυτή η ανησυχία, αν θέλετε, είναι ακόμα πιο έντονη και από τις τελευταίες τα όσα τελευταία διαδραματίστηκαν στα νησιά με τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις της κυβέρνησης για μεταφορά προσφύγων και μεταναστών οι οποίες ανατρέπονταν σε μια μέρα που ήδη μιλάμε για αριθμούς πολύ μικρούς σε σχέση με τον τόσο κόσμο που είναι εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή στα νησιά, αλλά και από την προετοιμασία που φάνηκε να έκανε και με την επίσκεψή του ο Υπουργός, όπου μιλούσε ουσιαστικά για προετοίμαση τη διπλή περίφραξη της Μόριας, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με την δήλωση που έκανε την επόμενη μέρα ότι πρόκειται υποτίθεται να κλείσει τα υπάρχοντα κέντρα κράτησης. Το πρόβλημα είναι και παραμένει ότι τα νησιά προετοιμάζονται για να διαμορφωθούν, να δημιουργηθούν, να μετατραπούν σε σιδηρόφρακτες φυλακές όπου θα συνοστίζονται και αιτούντες άσυλο, ευάλωτες ομάδες, ανήλικοι, όλες τις κατηγορίες, κάτι που επισημάνθηκε και ως προβληματικό και στη συζήτηση των φορέων. Και βέβαια κάτι τέτοιο γενικεύεται και με τη δημιουργία αντίστοιχων κέντρων και στην υπόλοιπη χώρα. Σε αυτό το άρθρο κάναμε και την κριτική μας, θα πούμε και πιο αναλυτικά. Επίσης, ανησυχεί, αν θέλετε, και η συνεχώς επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Υπουργού ότι οι τροποποιήσεις που έρχονται στο νομοσχέδιο σκοπεύουν στο να κάνουν τη χώρα μη ελκυστικό προορισμό, επειδή προφανώς δεν αγνοείται τους λόγους για τους οποίους ξεκινάνε, ξεριζώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τις χώρες τους και μέσα από τι κινδύνους περνάνε για να φτάσουν στην προσπάθειά τους, στο ταξίδι τους για να φτάσουν στην Ευρώπη. Ανησυχεί το ότι πόσο χειρότερες δηλαδή ετοιμάζεστε να κάνετε τις συνθήκες όλα αυτά τα κέντρα, στα κλειστά κέντρα κράτησης, αν θεωρείτε ως ιδηλιακό τοπίο ή ιδανικές τις συνθήκες και ότι είναι ελκυστικός ο προορισμός, για παράδειγμα, στο κολαστήριο της Μόριας και ότι θα έπρεπε να γίνουν πιο ανυπόφορες οι συνθήκες για να σταματήσει αυτόν τον κόσμο που βέβαια για άλλους λόγους φεύγουν από τις χώρες προορισμού τους. Τώρα, σε συγκεκριμένα άρθρα θα αναφερθώ. Καταρχάς, να πιάσω μια κατηγορία τα ζητήματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους. Παραμένει
το απαράδεκτο, η απαράδεκτη δυνατότητα που έδωσε ήδη το προηγούμενο νομοσχέδιο τα ανήλικα παιδιά να κρατούνται, κάτι που δεν μπορεί να, κάτι που δεν διορθώνει και το σημερινό νομοσχέδιο. Και μάλιστα θεωρούμε ότι έκανε μισό βήμα, κάτι που ήταν αυτονόητο, το να αφαιρέσει, αν θέλετε, τα παιδιά από τη fast track διαδικασία εξέταση των ετοιμάτων τους. Ωστόσο, το νομοσχέδιο δεν τους εντάσσει στην κανονική διαδικασία, που εμείς φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται κατά προτεραιότητα, όπως και τα ευάλωτα άτομα να εξετάζονται, δηλαδή κατά προτεραιότητα τα αιτήματά τους. Ωστόσο, όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της ουσιαστικής εξέτασης των αιτημάτων, αλλά πρέπει να γίνεται με την κανονική διαδικασία, ώστε πραγματικά να μπορεί να ελεγχθεί η δυνατότητα αυτών των παιδιών να πάρουν άσυλο. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι του διαχωρισμού, αν θέλετε, των αρχών που είναι αρμόδιες αφενός για την προστασία και αφετέρου για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων, την Επιτροπή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Δηλαδή δεν θεωρούμε απαραίτητα, δεν έχουμε κανένα, να το πούμε έτσι, δεν είναι θέμα τυπικό για το αν θα πρέπει το ένα ή το άλλο Υπουργείο, αν θα είναι το αρμόδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδιο για την προστασία των ανηλίκων παιδιών. Ωστόσο, θεωρούμε σοβαρές και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά πόσο είναι σε θέση αυτή τη στιγμή με βάση ενώ και το προσωπικό που έχει η Γενική Γραμματεία των Ασυνόδευτων του Υπουργείου Μετανάστευσης να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον, και επίσης κυρίως το κατά πόσο βοηθάει στην ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής της ευαίσθητης κατηγορίας ατόμων το να διασπώνται από τη μια η εκπροσώπηση και από την άλλη τόσο η προστασία των παιδιών σε δύο διαφορετικά υπουργεία. Φυσικά το ζητούμενο και το κύριο δεν είναι το ποιο θα είναι το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά η ακολουθούμενη πολιτική που θα εφαρμόζεται σε σχέση με τα παιδιά αυτά. Και σίγουρα το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει πάντα να βαραίνει περισσότερο ο προνοιακός χαρακτήρας της αντιμετώπισης τους. Γι' αυτό και θεωρούμε προβληματικό και το γεγονός ότι στο άρθρο 2 καταργείται το λεγόμενο τεκμήριο της ανηλικότητας που ίσχυε μέχρι και τον προηγούμενο νόμο, που όριζε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπίστωσης της ηλικίας και μέχρι την έκδοση πορίσματος για την ηλικία, το πρόσωπο θα θεωρείται ως ανήλικος και θα προστατεύεται ως τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει το ευεργέτημα της αμφιβολίας του ανήλικου μέχρι τέλος πάντων να εξεταστεί. Επίσης, μια άλλη, νομίζω ότι είναι προβληματικό το γεγονός που αυτό που επισημάνθηκε και από τους συνολικά από τους φορείς, ότι η όλη προσπάθεια που γίνεται, το όλο σκεπτικό που διαπνέει το νομοσχέδιο και επισημάνθηκε ακόμα και από τον Εθνικό Φορέα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, είναι ότι στο όνομα της επιτάχυνσης της εξέτασης των ασύλων ουσιαστικά υπάρχει μια επικίνδυνη συρρήκνωση των διαδικαστικών εγγύησεων και των δικαιωμάτων των αιτούντων ασύλων, είτε ακόμα και αν αφορούν τους ευάλωτους και τα ασυνόδευτα παιδιά, με την παρεμβολή μια σειρά εμποδίων και παγίδων που επισημάνθηκαν από όλους τους φορείς. Είναι καταρχάς το ζήτημα της οι δυσκολίες, αν θέλετε, στη διερμηνία, που δεν μπορεί, γνωρίζοντας και την κατάσταση που υπάρχει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και την πληθώρα των διαλέκτων που χρησιμοποιούν, δεν μπορεί να, αν θέλετε, να περιορίζεται ή να χάνουν ουσιαστικά το δικαίωμά τους για ουσιαστική παρουσίαση κατά τη διάρκεια και της προσωπικής τους συνέντευξης, για ουσιαστική παρουσίαση των προβλημάτων και των θεμάτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να χάνεται με την προσθήκη, αν θέλετε, ανοίγοντας ένα παράθυρο για καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης με την αόριστη έκφραση της γλώσσας που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί,
κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί καταχρηστικά και να οδηγήσει μια σειρά αιτήσει σε απόρριψη. Επίσης είναι προβληματικό και το γεγονός της, και η πρόβλεψη της, της επίδοσης που, της πλασματικής επίδοσης, κάτι τέτοιο είχε ξεκινήσει να γίνεται επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γενικεύεται και με το ζήτημα των ηλεκτρονικών επιδόσεων, οι οποίες δεν προβλέπεται τρόπος για να διασφαλίζονται ότι όντως έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος, όπως επίσης και με την επίδοση των αποφάσεων στους προϊσταμένους, στους διοικητές των ΚΙΤ. Όλοι αυτοί οι τρόποι πρόβλεψης πλασματικών ημερομηνιών επίδοσης θεωρούμε ότι είναι προβληματικές, γιατί ουσιαστικά δεν διασφαλίζουν ότι θα λάβει πραγματικά γνώση ο ενδιαφερόμενος, και μάλιστα μέσα στις τόσο σφιχτικές προθεσμίες που έχουν προβλεφθεί στο νομοσχέδιο για την υποβολή των προσφυγών, που συνεχώς πάνε στο συντομότερο και δεν ξέρουμε και πού σκοπεύετε να τις σταματήσετε, θεωρούμε ότι ουσιαστικά κατατείνει στο να χάνουν το δικαίωμα του δευτέρου βαθμού εξέτασης των αιτημάτων τους, όταν είναι γνωστό και επισημάνθηκε και από πολλούς ότι υπάρχουν πολλαπλές δυσκολίες και για την, αν θέλετε, να ξεπεραστούν εμπόδια που βάζει το νομοσχέδιο για να θεωρεί με εύκολο τρόπο ανυποστήρικτες ή προδήλωσα βάσιμες τις αιτήσεις ασύλου. Επίσης θεωρούμε προβληματικό στο σύνολό του τα ζητήματα που αφορούν την επιτάχυνση μέσα από τις προβλεπόμενες, αν θέλετε, υπερφόρτωση και των διαδικασιών και στις επιτροπές προσφυγών, σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι προβλέπεται για μια σειρά περιπτώσει δυνατότητα εξέτασης τους από μονομελείς συνθέσεις και της προσφυγής των ετούντων, ειδικά και για τις περιπτώσεις που αφορούν τους ετούντες άσυλου στα νησιά, που εκεί πραγματικά δεν κατανοούμε γιατί γίνεται στο σύνολό τους, τέλος πάντων, η εξέταση από μονομελείς συνθέσεις, κάτι που σίγουρα παρέχει λιγότερα εχέγγυα για την ουσιαστική εξέταση. Και βέβαια όταν υπάρχουν και όλες αυτές οι ασφικτικές προθεσμίες και μια υπαρκτή υπερφόρτωση και με άλλες, τέλος πάντων, περιπτώσεις και των δικαστικών λειτουργών, είναι πραγματικά επικίνδυνο και φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για καρμπών απορριπτικές αποφάσεις που θα πετάει στο δρόμο, και αφήν θα πω και παρακάτω για τα ζητήματα που γεννούνται από εκεί και πέρα. Αντίστοιχα και στα θέματα της εξέτασης του ασύλου επισημάνθηκε και από προηγούμενο ομιλητή αφενός αυτό το ζήτημα της υποβολής των αιτήσεων ασύλου στην υπηρεσία της υποδοχής και ταυτοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν αμέσως την πλήρη καταγραφή. Δεν θέλω να επεκταθώ, όμως έχει επισημανθεί και από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ότι θα είναι προβληματικό εφόσον, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κατάλληλη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία της αρχικής καταγραφής που γινόταν μέχρι τώρα στα ΚΙΤ, με τη σημασία που έχει η πλήρης καταγραφή και τα στοιχεία που πρέπει να δώσει κάποιος για την εξέταση του ασύλου του. Αυτό θεωρούμε ότι και έχει επισημανθεί και από τις σχετικές οργανώσεις ότι χρειάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και βέβαια θα πρέπει να συνεπικουρείται και από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη διερμηνία και σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου και θα πω και τα υπόλοιπα στην επόμενη συνεδρίαση, θεωρούμε προβληματικό το γεγονός αυτό της κατάργησης της δυνατότητας χορήγησης αίτησης διαμονής σε περίπτωση που
για ανθρωπιστικούς λόγους στην περίπτωση της απόρριψης του δικαιώματος ασύλου. Κάτι τέτοιο μπορούσε να καταφύγουν και για τις περιπτώσεις των ανηλίκων παιδιών και για μια σειρά άλλους και ευάλωτες κατηγορίες για ανθρώπους που έχουν μείνει επί μακρόν στη χώρα, δημιουργούν δεσμούς, μαθαίνουν τη γλώσσα και ακόμα, είναι ακόμα πιο προβληματικό ότι κάτι τέτοιο, αυτή η δυνατότητα απαλήφεται ακόμα και για τις περιπτώσεις των ανθρώπων των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα απέλασής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια στρατιά ανθρώπων χωρίς έγγραφα, που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη σε κάθε μορφή, αν θέλετε, εκμετάλλευσης και απ' την άλλη παρατείνει και τον κίνδυνο να διαιωνίζεται η κράτηση αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν διαπράξει κανένα πραγματικά έγκλημα επαόριστον, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την το να γεμίσουν, αν θέλετε, φυλακές με ανθρώπους ταλαιπωρημένους που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή και για ζητήματα, τέλος πάντων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Θα πω τα υπόλοιπα στην β' ανάγνωση.